Καλησπέρα σας. Είμαστε πλέον live στο στην τελευταία παρουσίαση για σήμερα, στην 100% pre-opening week. Περιμένουμε λίγα λεπτά για να είμαστε live και στα social media, για όσους επισκέπτες μας βλέπουν από εκεί. Σήμερα θα κλείσουμε τη μέρα με άλλη μια πολύ όμορφη συνέντευξη και παρουσίαση. Θα έχω μαζί μου την Έλενα Δελή από το Δελή Textiles, η οποία θα μας κάνει μια παρουσίαση για την εταιρεία. Περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ακόμα δεν είμαστε live. Ένα λεπτάκι. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την εταιρεία μας. Η χαρά είναι δικιά μας. Είμαστε live, με ειδοποιούν από το Control, το Aura, το Control. Ευχαριστώ πολύ την Άντζελα Τερζή για άλλη μια φορά για τη βοήθεια που μας δίνει. Λοιπόν, θέλουμε να σας καλωσορίσουμε ξανά στην τελευταία παρουσίαση για σήμερα, της πρώτης μέρας όμως του 100% pre-opening week. Σε αυτές τις παρουσιάσεις θα δώσουμε την ευκαιρία στους εκθέτες μας να γνωριστούν μαζί σας και να μάθετε κάποια πράγματα και τους λόγους που θα μπορέσετε να κάνετε live ραντεβού μαζί τους κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε αυτή την τελευταία παρουσίαση για σήμερα θα έχω μαζί μου την Έλενα Δελή από το Δελή Textiles. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα. Να σε ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου για την πρόσκληση και την ευκαιρία να παρουσιάσω την εταιρεία μας. Και να σας χαρώ φυσικά για την πρωτοβουλία αυτή σε μια άκρως δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Είναι ένα πρωτοπόρο εγχείρημα και μια μοναδική ευκαιρία να έρθουμε λίγο πιο κοντά μεταξύ μας κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Άλλωστε, αυτός είναι ο σκοπός μας. Δηλαδή, αυτό που λέω σήμερα από το πρωί είναι ότι φέτος αυτό που προσπαθούμε είναι αυτό που ζούσατε τόσα χρόνια στο ΜΕΚ, αυτή την έκθεση, να την χωρέσουμε με τις δυνατότητες που έχουμε μέσα σε μία πλατφόρμα, σε μία ιστοσελίδα και μέσω της κάμερας, μέσω των υπολογιστών και των κινητών, να καταφέρουμε να τη φέρουμε στο σπίτι σας, στο χώρο σας και να προωθήσουμε αυτό, τη σχέση ανάμεσα στον εκθέτη και στον επισκέπτη, να επιτρέψουμε να γίνουν αυτές οι επικοινωνίες, οι ουσιαστικές επικοινωνίες καλύτερα, και να καταφέρουμε να φέρουμε αυτό, να φέρουμε την αγορά μαζί ξανά και να εξετάσουμε προβλήματα τα οποία μπορεί να προϋπήρχαν, προβλήματα που δημιουργεί ο COVID, τις λύσεις που μας δίνεται για αυτά και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το μέλλον, το 2021 και μετά, που σίγουρα δεν ξέρουμε 100% πώς θα είναι οι συνθήκες, αλλά θα μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για αυτές όποιες και να είναι. Σε αυτό το σημείο, πρωτού πάμε σε σένα, Έλενα, θα ήθελα να κλέψω λίγο χρόνο για να δώσουμε λίγο τους χορηγούς επικοινωνίας μας, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά και σαν διοργάνωση, για την ενίσχυση που κάνουμε στο μήνυμά μας και τη βοήθεια που μας δίνουν επικοινωνιακά. Κάποιοι από αυτούς είναι παλιοί, κάποιοι από αυτούς στηρίζουν χρόνια την έκθεση, κάποιοι από αυτούς είναι καινούργοι και κάποιους από αυτούς θα μπορέσετε να τους δείτε και live τις μέρες και τις ώρες της έκθεσης. Λοιπόν, πίσω σε σένα, Έλενα. Νομίζω σε έχω καλωσορίσει οι άλλες δύο φορές, θα σε καλωσορίσω και μια τρίτη. Έχω μαζί μου λοιπόν την Έλενα Αδελή. Είσαι Managing Director, σωστά? Σωστά. Δελή Contract and Textile. Από ό,τι βλέπω στο προφίλ, βέβαια θα μας πεις περισσότερα εσύ, ασχολείστε με γαλερία, εργατέχνης, οικαστικά, μοκέτες, χαλιά, διακόσμηση κήπων. Δηλαδή έχουμε τα πάντα γύρω από το ύφασμα και το textile, σωστά? Σωστά. Κύρια ανασχόληση είναι η κουρτίνα, το ύφασμα, τα είδη σκίασης και τα λευκά είδη. Τέλεια. Ωραία. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη μίνι παρουσίαση, παύλα, συνέντευξη που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις ερωτήσεις μας. Ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο της εταιρείας? Νομίζω περίπου μου το απάντησες, αλλά στο έχουμε και επίσημα. Και πόσο καιρό δραστηριοποιήσετε στον χώρο? Λοιπόν, όπως ανέφερα προλίγου, το αντικείμενό μας είναι οι κουρτίνες, τα υφάσματα, τα είδη σκίασης και τα λευκά είδη. Η εταιρεία μας είναι μια εισαγωγική εταιρεία από το 2011. Στόχος της εταιρείας μας είναι να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές φυσικά, με γνώμονα πάντα την αισθητική και το σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον.
Θέλουμε να καλύπτουμε ανάγκες στο contract textile, με άξονα τα ξενοδοχεία, τις επιχειρήσεις εστίασης, αλλά και τους ίδιους τους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές. Μάλιστα. Από το 2011, οπότε την έχεις ιδρύσει εσύ την εταιρεία, σωστά? Σωστά. Πολύ όμορφα. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση, λοιπόν, η οποία είναι ποιες είναι οι ξενοδοχειακές λύσεις που θα μας παρουσιάσετε στο 100% Hotel Show. Για εμάς η κατάλληλη κουρτίνα και το κατάλληλο ύφασμα μπορεί να αναδείξουν έναν χώρο και να του χαρίσουν την άβρα και το στυλ που του αναλογούν. Η δική μας η πρόταση άρα σε αυτό είναι ο συνδυασμός της λειτουργικότητας και του στυλ. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με κουρτίνες και υφάσματα σε χρώματα, σχέδια και ειδικές επεξεργασίες. Ειδικές επεξεργασίες μπορεί να είναι η ακαυστότητα, τα αντιμικροβιακά που είναι πλέον και απαραίτητα, τα αδιάβροχα, τα ανθεκτικά στον ήλιο και στο χλώριο. Στόχος μας πάντα είναι η επιλογή των υφασμάτων για την ανάγκη του κάθε έργου και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην ζήτηση, στις απαιτητικές συζητήσεις που έχουν τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία, οι επαγγελματικοί χώροι, τα σκάφη αναψυχής. Οπότε ασχολείστε πιο ενεργά και με τον σχεδιασμό και με την ίδια την πρόταση, αλλά και το ίδιο το υλικό και την εφαρμογή. Κάνετε σωστά. Μια πλήρη μελέτη όσον αφορά το textile, το ύφασμα και όλα αυτά. Σωστά. Τώρα, σε κάθε περίπτωση... Παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση μελετούμε το έργο και κάνουμε την ανάλογη πρόταση που πιστεύουμε ότι ταιριάζει και χρηστικά και σχεδιαστικά. Τέλεια. Τώρα, ο COVID, κάτι το οποίο όλοι ζούμε πλέον, έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας και ίσως και τον τρόπο που λειτουργούμε και εργαζόμαστε, τέλος πάντων, να μην κουράσουμε αυτό. Όμως ποια είναι, τι αλλάζει, τι λύση, σε αυτή την κατεύθυνση τι λύσεις δίνεται, πώς προσαρμόζεται, αν θέλεις, όλο τον κύκλο εργασιών, αλλά και το τελικό προϊόν με βάση τον COVID. Εντάξει, προφανώς έχει αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα σε όλη την αγορά και σε όλους τους τομείς. Όπως αναφέρθηκα και πριν, η λύση που έχουμε να προτείνουμε εμείς από τον κλάδο των υφασμάτων και των κουρτινών είναι η επιλογή αντιμικροβιακών κουρτινών και υφασμάτων. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ακόμη ένα στοιχείο μέσα στο χώρο που απομακρύνει τον ιό ουσιαστικά. Μάλιστα. Υπάρχουν ίσως έτσι κάποια project που θα ήθελες να αναφερθούμε σε αυτά? Κοίτα, επειδή ούτως ή άλλως... στον κλάδο, κάτι πώς βλέπεις ας πούμε, αυτά τα χρόνια εμπειρίας που έχεις σε αυτόν τον κλάδο, είσαι και ένας νέος άνθρωπος, και τα projects που έχετε εργαστεί πάνω και θέλεις να μας τα αναφέρεις. Όπως ανέφερα που βρισκόμαστε στο κλάδο του υφάσματος από το 2011, ο κύριος άξονας της εταιρείας είναι ούτως ή άλλως ο κόσμος των ξενοδοχειακών μονάδων και των μαγαζιών εστίασης. Έχουμε ντύσει πολλά ξενοδοχεία, boutique hotel, beach bar, εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως, πολλά ακόμα επαγγελματικούς προορισμούς. Η επιτυχία για μένα σε όλο αυτό είναι ότι οι συνεργασίες μας είναι μακροχρόνιες και χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τους πελάτες μας. Τώρα έργα που έχουμε κάνει είναι σε όλη την Ελλάδα φυσικά, δεν περιοριζόμαστε στη Βόρεια Ελλάδα που βρισκόμαστε κιόλας, και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα και στα Χανιά. Μάλιστα. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σχολιάσω για άλλη μια φορά και άλλη ένα συνομιλητή το χώρο. Νομίζω είμαστε, εντάξει, ότι είμαστε Θεσσαλονίκη, μας το είπες πριν από λίγο. Είμαστε στο showroom, είναι το κατάστημα. Ακριβώς, είναι το κατάστημα. Είναι ένα κομμάτι που έχουμε τα δειγματολόγια του επαγγελματικού εξοπλισμού. Και βλέπω και είναι ο χώρος... Υπάρχουν και δείγματα, σωστά? Σωστά, σωστά.
Πολύ ωραία. Οπότε, αν θέλεις λίγο, θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι αυτή ακριβώς είναι η εικόνα, το ξαναλέω, είναι η εικόνα που θα έχει περίπου κάποιος που θα κάνει το live ραντεβού. Δηλαδή, όποιος κλείσει το ραντεβού με την Έλενα, θα μπει στον χώρο της, θα μπορεί να δει τα δείγματα που έχει, ίσως να δείξει κάτι άλλο, κάποιο άλλο δείγμα. Θα είναι μια άμεση επαφή. Θα είναι μια άμεση επαφή γιατί αυτό θέλουμε να φέρουμε. Θέλουμε να φέρουμε αυτή την επαφή εκθέτη-επισκέπτη. Όπως εγώ βλέπω το χώρο της Έλληνας και τα δείγματα και εκείνη μπορεί να δει το χώρο μου και να μου προτείνει κάτι με βάση αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το ότι θα έχουμε εικόνα αυτή τη φορά του χώρου και δεν θα είναι μόνο στη συζήτηση όπως γίνεται σε μια φυσική έκθεση, είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα οι προτάσεις. Βλέποντας το χώρο του συνομιλητή, είναι πιο εύκολο το να μπούμε και εμείς στο κλίμα, να κάνουμε τις προτάσεις μας και να γίνει μια πιο όμορφη συζήτηση. Ναι, αυτό. Για να πούμε, δηλαδή, για να πούμε και τα καλά, να πούμε τα δυνατά όπλα που ίσως κάνουν και αυτή τη μορφή σε ένα υβριδικό μοντέλο ένα κομμάτι της έκθεσης. Γιατί, π.χ., ας πούμε, δεν θα μπορούν όλοι να έρθουν σε ένα χώρο. Οπότε, η αμεσότητα και η δυνατότητα ο ίδιος να είναι στον χώρο του επισκέπτη είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει και από προσωπικές εμπειρίες και μέσα από τις φωτογραφίες δεν είναι ποτέ το ίδιο με ένα live, με μια κάμερα μπορεί να στρίψει. Οπότε αυτό είναι κάτι το είναι ένα δώρο και μια παρακαταθήκη που μας μένει από αυτή την κατάσταση, το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και εμείς σαν διοργάνωση και εσείς σαν εκθέτες και επισκέπτες. Δηλαδή, είναι απλός ο τρόπος. Με ένα κλικ κάποιος συνδέεται πλέον. Να μην ξεχνάμε κιόλας ότι και πολλοί δεν μπορούσαν να επισκεφτούν την έκθεση διότι ήταν μακριά από την Αθήνα. Οπότε είναι ένας τρόπος να έρθουμε και με αυτούς πιο κοντά και να συνομιλήσουμε και να ακούσουμε και τις ιδέες τους, να δούνε και εμάς τις επιχειρήσεις. Φυσικά και εμείς στην ίδια λογική είχαμε ξεκινήσει και το 100% workshop tour που προσπαθούσαμε στην Ελλάδα να φέρουμε workshops και να μοιράσουμε και τεχνογνωσία και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αλλά νομίζω δεν είχαμε καταφέρει ποτέ με αυτόν τον τρόπο να είμαστε ταυτόχρονα, να εκπέμπουμε πανελλαδικά και σε κάθε χώρο επαγγελματικό ή προσωπικό. Και αυτό θέλω να μας οδηγήσει και στην επόμενη ερώτηση, γιατί είδαμε το πώς μπορεί κάποιος να έχει αυτή την εμπειρία, γιατί πέρα από μια συνέντευξη και παρουσίαση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάνουμε και μια προσομοίωση αυτή τη στιγμή του πώς, αν εγώ ήμουν ένας επισκέπτης, θα μιλάγα με τον εκθέτη και θα το ρωτούσα φυσικά κάποια πράγματα. Όμως, πέρα από τον ρόλο του επισκέπτη, θα ήθελα να κάνω την εξής πολύ σημαντική για μένα ερώτηση. Θα ήθελα τρεις λόγους, αν ήμασταν τηλεπαιχνίδι, θα ήταν η ερώτηση που κερδίζει. Τους τρεις λόγους που κάποιος ξενοδόχος θα σας συναντήσει, Έλενα, μέσω κάμερα στο φετινό 100% Len Show, εσένα και την άλλη πρόσωπο που έχει η εταιρεία. Τους τρεις λόγους. Λοιπόν, αρχικά σαφώς θα θέλαμε να συνομιλήσουμε και να μας επισκεφτούν για μια ανταλλαγή απόψεων, τόσο στο σχεδιαστικό κομμάτι όσο και για τις λειτουργικές προκλήσεις που καλούμαστε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε. Μετά από αυτό, ο συνδυασμός ποιότητας και ανταγωνιστικών τιμών μπορεί κάποιος να βρει στην εταιρεία μας. Και φυσικά και το πιο σημαντικό για εμένα θα έλεγα, τις φρέσκες και νέες ιδέες με ιδιαίτερη μοντέρνα αύρα που ακολουθούν τις νέες τάσεις στη μόδα και τεχνολογία του υφάσματος. Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι. Νομίζω ότι επαρκούν αυτοί οι λόγοι για να κάνει κάποιος μια live συνάντηση για υφάσματα, για τον ξενοδοχειακό του χώρο, γιατί εντάξει, πέρα από τον COVID τώρα είναι και λίγο περίοδος που κάνουμε τις ανακοινήσεις μας. Η ίδια η κατάσταση αναγκαστικά θα μας φέρει να αλλάξουμε κάποια υφάσματα. Όπως μου είπες και πριν, Έλενα, πλέον υπάρχουν υφάσματα τα οποία καθαρίζονται πιο εύκολα, ίσως βρωμίζονται πιο δύσκολα. Μάλιστα με τον COVID και τις επιφάνειες, τέλος πάντων, έχουμε δει διάφορες μελέτες, όχι κάτι 100%, αλλά κάποιες μελέτες οι οποίες μιλάνε για χρήσεις που μπορούν να γίνουν. Και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, κάποιος που θέλει να κάνει ένα ραντεβού και να μιλήσει μαζί σας, είναι πλέον πάρα πολύ απλό. Αρκεί να μπει στο προφίλ σας. Θα κάνω και μία προσομοίωση τώρα. Αρκεί να μπούμε στο προφίλ, λοιπόν, του Delhi Contract Textile. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να δω
την Έλενα Δελή και την Ιλιάνα Σαρακίνη και να κλείσω με ένα κλικ ραντεβού μαζί τους. Αυτή είναι η αμεσότητα στην οποία αναφερόμουν πριν, αυτή είναι η ευκολία, αυτή είναι η δύναμη. Ότι και το προτείνουμε το ραντεβού, το προτείνουμε γιατί έτσι και η Έλενα θα μπορεί να ξέρει καλύτερα σαν εκθέτης τα ραντεβού της εκείνη την ημέρα και να οργανώσει το χρόνο της. Γιατί εντάξει, εννοείται ότι εκτός από τα προκαθορισμένα θα υπάρχουν και live αιτήματα για ραντεβού, αλλά θα ξέρουμε καλύτερα και το χρόνο μας σαν εκθέτες, αλλά και σαν επισκέπτες θα μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τις μέρες μας. Δηλαδή, πηγαίναμε στο ΜΕΚ και ο ένας μπορεί να μίλαγε, βλέπαμε περίπτερα. Τώρα αυτό μας το κάνει λίγο πιο μαζεμένο και πιο κατευθυνόμενο. Και σε αυτό βοηθάνε και τα preferences που έχουμε ορίσει, γιατί μπορούμε να φιλτράρουμε. Ας πούμε, η Άννα είναι στην κατηγορία, νομίζω, με τα tech. Ναι, η Άννα και η Έλενα είναι στην κατηγορία με τα textiles, με τα υφάσματα, οπότε μπορούμε άμεσα να βρούμε αν είναι διαθέσιμη και πολύ απλά με ένα κλικ να κάνουμε ραντεβού, να ζητήσουμε έτοιμη επικοινωνίας. Θέλω να σε ευχαριστήσω ξανά. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ ωραία παρουσίαση και συνέντευξη. Θα ήθελα, αυτό που μου αρέσει να ρωτάω μετά την προηγούμενη παρουσίαση, θα ήθελα να μου πεις σε τρεις προτάσεις πάλι τους τρεις λόγους. Θέλω να κλείσουμε και να καταλήξουμε με αυτό και να κλείσουμε έτσι και να χαιρετήσουμε την πρώτη μας μέρα. Νομίζω ότι θα σταθώ κυρίως στις ιδέες και την φρέσκια νότα που θέλουμε να δώσουμε στο ύφασμα. Και προφανώς ότι θέλουμε να ακούσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για τις λειτουργικές προκλήσεις που έχουμε αυτή την περίοδο που διανύουμε. Τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω ξανά ότι είναι πάρα πολύ απλό κάνοντας την εγγραφή μας στη σελίδα, να κάνουμε ένα κλικ, να κλείσουμε ραντεβού με τους εκθέτες μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς που μας παρακολουθείτε και ελπίζω να κάνετε την εγγραφή σας για να είναι και πιο εύκολη η εμπειρία σας με την έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω την Έλενα που ήταν η τελευταία παρουσίαση για σήμερα, στην πρώτη όμως μέρα του 100% Hotel Resort, το οποίο θα συνεχιστεί από τη Δευτέρα και για όλη τη βδομάδα πριν την εβδομάδα της έκθεσης. Μάλιστα, τις παρουσιάσεις Δευτέρας θα ξεκινήσει ο συνάδελφος Ελικάκη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά όλους όσους μας παρακολουθήσατε και δίνουμε ραντεβού στις επόμενες παρουσιάσεις και καταλήγουμε στην έκθεση. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλο αυτό το εγχείρημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ εύχομαι ουσιαστικές συναντήσεις, το είπα και πριν. Οι πολλές συναντήσεις για κάποιους μπορεί να φαίνονται κάτι καλό. Εγώ όμως αυτό που λέω και αυτό που πιστεύω ότι πρεσβεύουμε σαν έκθεση είναι ουσιαστικές επαγγελματικές συναντήσεις που θα οδηγήσουν σε κάτι. Αυτό. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.